Γεια σας, είμαστε σήμερα εδώ για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να επισκευάσουμε ένα στικάκι, ένα στικάκι USB το οποίο μας ήρθε από φίλο του καναλιού στην Κρήτη, από την Κρήτη. Ε, θέλει να ανακτήσουμε κάποια μουσικά κομμάτια τα οποία έχει μέσα. Έκανε μια απόπειρα εκείνος να συγκολλήσει την θύρα, θα το δούμε μαζί, αλλά δεν κατάφερε πολλά πράγματα. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα το καταφέρουμε. Να το λοιπόν το στικάκι το έχουμε αφαιρέσει από το σασί του τα πλαστικά καλύματα του λοιπόν και εγώ προσωπικά δεν έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα είναι 16GB στικάκι το οποίο ουσιαστικά είναι πάνω του μια sd μια micro sd κολλημένη και ε, δεν το έχω ξαναδεί ειλικρινά ο οποίος από εσάς το έχει δει ε, θα είναι χαρά μου να το ακούσω προφανώς υπάρχει το έχετε ξαναδεί εγώ προσωπικά δεν το έχω ξαναδεί τώρα Πάμε να δούμε, βλέπετε ότι μέσα στη θύρα με κάποιο τρόπο υπάρχει κόλλα. Υπάρχει κόλλα, έχουν γίνει και κάποιες απόπειρε συγκόλλησης. Βλέπετε, αν κάνω καλύτερο focus, ότι υπάρχουν ίχνη ε, και κόλλησης πάνω στο board. Βέβαια δεν έχει γίνει και καλή δουλειά. Ο άνθρωπος που το προσπάθησε από ό,τι φαίνεται δεν είναι της δουλειάς, γι' αυτό είναι και εδώ το μηχάνημα. Αυτό που θα, καταφέρ, θα πρέπει να καταφέρουμε εμείς είναι να συγκολλήσουμε την ε, θύρα. Ε, το βασικότερο είναι να αντικατασταθεί γιατί δεν ξέρω πραγματικά τι ακριβώς πρόβλημα έχει ή έχει προκληθεί εν τέλει στην ε, θύρα μετά την επέμβαση και πριν την επέμβαση που έκανε ο πελάτης μας. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με το τι θα κάνουμε στο PCB ε, γιατί δεν θέλουμε να χαλάσουμε την SD που είναι μέσα κολλημένη γιατί εντάξει αν χαλάσει πιστεύω ότι θα έχουμε άλλα προβλήματα προσπαθούμε να κάνουμε μια επισκευή USB με σκοπό την ανάκτηση βλέπετε εδώ με τον με το φυτίλι μου προσπαθώ να πάρω την κόλληση από τα pads και από τα pins του Ά, βλέπετε έχει κονηθεί, έχει κουνηθεί το δεύτερο πινάκι οπότε είναι σπασμένο οπότε σίγουρα να έφυγε κιόλας, δεν οδηγεί το data plane το data scene, δεν ξέρω που ακριβώς αντιστοιχεί στο usb 2 φανώς αυτό ήταν και το πρόβλημά του εξ αρχής όπως και να έχει, εμείς πρέπει να αφαιρέσουμε την ε, θύρα και να βάλουμε κάτι άλλο για να μπορέσουμε να πάρουμε τα δεδομένα. Ε, ο σκοπός μας είναι αυτός, προσπαθούμε να είμαστε καλοί με την ε, PCB γιατί δεν θέλουμε να πειράξουμε την microSD η οποία είναι κολλημένη πάνω στο στικάκι για να έχουμε κάποια, κάποια πιθανότητα εύκολη ανάκτηση ή ευκολότερη ανάκτηση. Μετά θα χρειαστούν άλλα. Πιθανόν να μην χρειαζόμαστε εμεί για ανάκτηση. Αυτό που πρέπει να κάνουμε λοιπόν είναι να καθαρίσουμε το δυνατόν την κόλληση από, τις, από τα pads έτσι ώστε όταν θα εφαρμόσουμε τον ζεστό μας αέρα να μπορέσουμε να πάρουμε εύκολα και γρήγορα την ε, θύρα από την PCB έτσι ώστε να μην έχουμε παρατράγουδα και περισσότερη ζεστασιά από ό,τι πρέπει στην microSD. Η ρητίνη που έχει βάλει ο πελάτης μας, δεν τη βλέπετε τώρα εσείς, προσπαθώ να τη βγάλω με το κολλητήρι. <κολλητή> <κολλητή> δεν είναι εύκολο να βγει εξ ολοκλήρου και θα δείτε αμέσως μετά ότι και στην αποκόλληση θα υπάρξει πρόβλημα. Θα χρειαστεί τώρα να χρησιμοποιήσουμε το ζεστό μας αέρα. Χαλαρά θα πρέπει να το κάνουμε αυτό, να προσέξουμε. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε το δυνατό να αποκολλήσουμε τα pins από τα pads. Έτσι ώστε η αποκόλληση να είναι σύντομη. Θα βάλουμε ένα holder λοιπόν και θα παίξει και το ρόλο ψύκτρας και τώρα θα χρησιμοποιήσουμε την, το ζωστό μας αέρα με αγάπη θα πρέπει να έχει φύγει τώρα θα πρέπει να έχει φύγει αλλά το κρατάει η κόλλα αν θέλετε να το πιστέψετε πραγματικά θα το δείτε και μετά ότι η κόλλα ενώ έχει φύγει η κόλληση έχει ρευστοποιηθεί δεν αφήνει, βλέπετε την πόρτα να, να φύγει, βλέπετε τη ρητίνη που κρατάει την uh, θύρα πάνω στην PCB. Λοιπόν με τα πολλά βγήκε. Τώρα θα πρέπει να βρούμε κάτι άλλο να βάλουμε εκεί. Βλέπουμε τον προσανατολισμό τη θύρα που είναι σημαντικό. Ο προσανατολισμό τη θύρα έτσι ώστε να έχουμε το σωστό pin out. Αν το βάλουμε ανάποδα, δεν θα έχουμε το σωστό pin out. Οπότε θα έχουμε προβλήματα. Πάω να βρω κάτι τώρα να βάλω. Αυτό που έκοψα και έκανα είναι αυτό το πραγματάκι. Έχω κόψει την, ένα καλώδιο USB. Προσέχω τον προσανατολισμό με το πλαστικό επάνω, όπω βλέπουμε έτσι ώστε να έχουμε τη σωστό pin-out για το USB καλώδιο. Θα μπορούσαμε να μετρήσουμε και πού είναι η γύρωση για να γίνει αυτό. Γιατί δίπλα στη γύρωση είναι το data όπω Όπως και να έχει, ο καθένας με τον τρόπο του. Όλοι οι τρόποι είναι αποδεκτοί όταν αυτό δουλεύει. Μετά τη flux έχετε η κόλληση. Πρέπει να κολλήσουμε το καλώδιο πάνω στα pins. Δεν θέλουμε θέση στήριξη, θέλουμε απλά να κολλήσει το καλώδιο. Έτσι κι αλλιώς το βάρος της, του USB stick είναι πάρα πολύ μικρό. Οπότε δεν θα ταλαιπωρήσει το καλώδιο έτσι ώστε να κολληθεί. Απλά θα πρέπει να το τσιμπήσουμε όπως λέγεται στην θέση του και από εκεί και πέρα να κάνει τη δουλειά του, να συνδεθεί στον υπολογιστή και να να μπορέσουμε να τραβήξουμε τα αρχεία σε κάποιον από τους δίσκους μας και από εκεί και πέρα να τα μεταφέρουμε σε ένα νέο στικάκι που θα είναι αρτιμελές για να μπορεί να δουλέψει. Προσπαθούμε λοιπόν τώρα να κάνουμε το, την ευθυγράμμιση του καλωδίου με τα pins. Έχουμε γδάρει το καλώδιο όπως φαίνεται όχι πολύ καλά, αλλά και το κολλητήρι θα κάνει την δουλειά του, αλλιώς το πλαστικό. Δεν θέλουμε πολλές ομορφιές, θέλουμε απλά να κάνουμε τη δουλειά έτσι ώστε να πάρουμε τα αρχεία, έτσι αλλιώς αυτό δεν μπορεί, δεν μπορεί να είναι μόνιμο, δεν μπορεί αυτό το στικάκι σε περίπτωση που δουλέψει να δοθεί στον πελάτη για να το χρησιμοποιεί. Φλάξ το καλώδιο να κάνουμε πιο εύκολη τη δουλειά μας. Το χαϊδεύουμε λίγο. Καλά πήγε. Φλάξ το καλώδιο. Συνεχίζουμε με τα χάδια. Προσέχουμε να μην κολλήσουν μεταξύ τους τα καλώδια και έχουμε άλλα προβλήματα. Ωραία. Και το τελευταίο. Θα το εκβιάσουμε να κάτσει λίγο στη θέση του με την λαβίδα μας. Θα το γδάρουμε, θα το λιώσουμε με το κολλητήρι. Και φαίνεται ότι κάθεται τώρα πάνω στο pad. Βελτιώνουμε τη θέση του να μην ακουμπάει δεξιά και αριστερά. Φαίνεται λοιπόν ότι είναι εντάξει. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα, να το συνδέσουμε στον υπολογιστή μας για να δούμε τι θα κάνουμε. Το που πρέπει να κάνουμε, βλέπετε, φαίνεται και στην κάμερα κάτω δεξιά ότι δεν χρησιμοποιώ το green screen αυτή τη στιγμή στο η μέρος του green screen στον υπολογιστή μου. Ε, βλέπετε ένα μέρος του εργαστηρίου λοιπόν. Να τα τα δεδομένα του πελάτη μας, θα τα κόψουμε ή θα τα πάρουμε καλύτερα αντιγραφή γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται, θα τα βάλουμε σε ένα φάκελο στην επιφάνεια εργασίας μας και που έχουμε άπειρους φακέλους και γίνεται χαμός, θα το ονομάσουμε με κάτι το οποίο θα μπορούμε να το ξαναβρούμε, να περιγράφει αυτό που κάναμε και σε ποιον ανήκει, σκέφτομαι λίγο. Και εφόσον γίνει αυτό, θα πρέπει να ανοίξουμε το φάκελο και να κάνουμε μια επικόλληση και να περιμένουμε όσο χρειαστεί να περαστούν τα αρχεία. Καλά πήγε αυτό. Από ό,τι φαίνεται θα χρειαστεί κάποια ώρα για την νίκη USB 2. Δεν ξέρω τι ταχύτητα έχει η SD που είναι κολλημένοι πάνω στην PCB. Αυτό λοιπόν ήτανε. Πιστεύω πως είμαστε καλά. Ήταν λοιπόν η επισκευή όπως την είδατε. Αν σας άρεσε το βίντεο παρακαλώ εγγραφείτε, κάντε like, κάντε share, βοηθήστε μας να μεγαλώσουμε. Θα σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε σε μια επόμενη επισκευή. Γεια σας.